Σίγαρη ο Υγείας μας των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, συν το Ανάστο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε, τον και σήμερα, εφέτος, να παρευρεθούμε στην εκδήλωση αυτή των Παμακεδόνων, την οποία κάνουνε στην επαρχία μας, στη Φλόρινα, και ιδιαίτερως εδώ, στη Σιταριά. Πέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη βραδιά αυτής της όμορφης συνάντησης του Πολιτιστικού Συλλόγου μας Νέοι Ορίζοντες. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, διότι μέσω του ανταγωνισμού αυτού ερχόμαστε όλοι πιο κοντά, μαθαίνουμε και πάλι να χαμογελάμε και να σκεφτόμαστε ότι όλα στη ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με αισιοδοξία και με συνεργασία. Απόψε εδώ στη Σιταριά χτυπάει η καρδιά της Μακεδονίας. Μιας Μακεδονίας την οποία προσπαθούν να αλλοιώσουν. Ο σκοπός του Τρίτου Πομεγεδικού Ανταγωνισμού είναι να ανταμώσουμε εμείς οι Μακεδόνες, να συζητήσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διαδώσουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό του τόπου μας. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά τους πολιτιστικούς συλλόγους που από διάφορα μέρη της Ελλάδος και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μας τίμησαν με την παρουσία τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις Παμακεδονικές Ενώσεις που ήρθαν από διάφορα μέρη του κόσμου για να μας συμπαρασταθούν σε αυτό το όμορφο συναπάντημα, καθώς επίσης και την συντονίστρια του Παμακεδονικών Ενώσεων, την κυρία Νίνα Γκατζούλη. Επίσης, να ευχαριστήσω το Δήμο Φλόρινας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ιωάννη Βοσκόπουλο, κύριο Ιωάννη Βοσκόπουλο, τον οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Δήμαρχος Καρακιουζίδης Άκης. Καθώς επίσης και τον Υπερδράρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τον κύριο Δημήτριο Βιλιάδη, που με κάθε τρόπο μας βοήθησαν για να έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Κλείνοντας, θα ήθελα ακόμα για μια φορά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ εκ μέρους του συλλόγου μας όλους τους ανθρώπους που συνέλαβαν σε αυτή την πραγματοποίηση αυτού του όμορφου αποτελέσματος. Και ιδιαίτερα ορισμένους ανθρώπους που με την ψυχή και τη θέλησή τους πάνω απ' όλα ξαναζωντανεύουν τα είδη και τις παραδόσεις του όμορφου τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσατε στη Φλόρινα, καλωσορίσατε στη Μακεδονία μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που πραγματικά σήμερα με τον αγιασμό που πριν από λίγο τελέσατε δώσατε ακόμα μεγάλη αξία και σηματοδοτήσατε περισσότερο από όσο έπρεπε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, αυτό το αντάμωμα που η λέξη αντάμωμα τα λέει όλα, των Μακεδόνων από όπου και αν προέρχονται. Και πρέπει, και το είδαμε σήμερα το πρωί, ότι οι Μακεδόνες με τον τρόπο τους έχουν κατακτήσει όλη την Ιφίλιο. Εγώ, εκπροσωπώντας τον νομό, πρέπει να πω ότι νιώθω υπερήφανος που πραγματικά λίγοι αλλά δραστήριοι άνθρωποι καταφέρνουν να κάνουν τόσο μεγάλα πράγματα. Και όλα αυτά για να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ας ψάξουν οι άλλοι να βρουν ποιοι είναι. Θέλω να συγχαρώ ειλικρινά το σύλλογο, το Πολιτιστικό Σύλλογο Νέοι Ορίζοντες Σιταριάς, όλους τους εθελοντές, όλα τα συγκροτήματα που σήμερα θα λάβουν μέρος σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση, όλους τους Μακεδόνες, τους Προέδρους των Παμακεδονικών Σωματείων, που πρέπει να ξέρουν ότι σήμερα η Ελλάδα τους έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Δημάρχου Φλόρινας, κύριου Βοσκόπουλου Γιάννη, των Δημοτικών Συμβούλων και μου προσωπικά, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε απόψε τους συμπατριώτες μας Μακεδόνες από όλη τη Μακεδονία και από την Ομογένεια. Απευθύνουμε ιδιαίτερο καλωσόρισμα στη νεολαία που στελεχώνει τα χορευτικά συγκροτήματα και προσδίδει νεανικό παλμό και ζωντάνια σε αυτό το τρίτο παμακεδονικό αντάμωμα των Μακεδονικών Ενώσεων. Το τριήμερο αυτών των εκδηλώσεων είναι γιορτή και παλαϊκό πανηγύρι για το Δήμο Φλόρινας, καθώς αποτελεί την αφορμή για συνάντηση εκατοντάδων συμπατριωτών μας, συμβάλλει στη συνεργασία και την ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ μας, αλλά κυρίως αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση, τους χορούς και τα τραγούδια όλης της Μακεδονίας. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και του πολιτιστικού επεκτατισμού των ισχυρών, η μοναδική άμυνα και ανάγχωμα στην πολιτιστική ισοπαίδωση αποτελεί ο σεβασμός των πολιτιστικών μας παρελθόν, η διάσωση και η ανάδειξη της παράδοσής μας και η τόνωση της εθνικής μας συνείδησης. Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί, με ενότητα και ομοψυχία, να προασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια, να αντισταθούμε σε ανιστόρητες διακηρύξεις, να καταγγείλουμε ιστορικές διαστρεβλώσεις και να αποτρέψουμε την εμπέδωση και διάδοση εθνικών καπηλεύσεων. Χωρίς εθνικισμό και μυσαλλαδοξία, αποδεχόμαστε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, όταν όμως αυτό δεν θίγει την εθνική ταυτότητα και συνείδηση άλλων. Επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη, την ειρηνική επίλυση διαφορών και τη φιλική συνύπαρξη και γυτνίαση. Για όλους αυτούς τους λόγους, ως Δήμος Φλόρινας αγκαλιάσαμε και ενισχύσαμε την εκδήλωση αυτή τα προηγούμενα χρόνια και πλέον εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι γίνεται θεσμός. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτή τη δημιουργική πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέοι Ορίζοντες Σιταριάς, γιατί αποτελεί φόρο τιμή στο παρελθόν και στην παράδοση, στη γνήσια και αυθεντική της μορφή, μακριά από ξενοφοβικούς εθνικισμούς, αλλά και μουσιακές αναβιώσεις για τουριστική εκμετάλλευση. Συγχαίρουμε ολόθερμα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέοι Ορίζοντες Σιταριάς και όλους τους συμμετέχοντες, γιατί με την πρωτοβουλία τους παραδειγματίζουν τη νέα γενιά, συμβάλλουν στην εγκόλπωση από μέρους της των εθνικών μας αξιών και συνδράμουν στην καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης και φιλαλληλίας. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ένα χρόνο αργότερα και η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής είναι και πάλι παρούσα να συνεορτάσει το τρίτο μακεδονικό αντάμωμα. Οι αναμνήσεις από το περσινό αντάμωμα είναι τόσο έντονες μέσα μου και κάθε φορά που διηγούμε την τελευταία ημέρα του ανταμώματος αισθάνομαι σαν να βρίσκουμε στην πλατεία ανάμεσα στους χιλίους και άνω χορευτές με τις στολές των, τα λάβαρα, τις σημαίες να χορεύουν τραγουδώντας το «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου Ιχώρα και να βλέπω δακρυσμένα μάτια από τη συγκίνηση όλων των παρευρισκομένων. Για μένα ήταν εμπειρία ζωής όπου θα μείνει ζωντανή στη μνήμη μου δια πάντα. Θα ήθελα πριν συνεχίσω να συγχαρώ τους διοργανωτές του τρίτου μακεδονικού ανταμώματος, το Σύλλογο Νέοι Ορίζοντες και ιδιαιτέρως τον κύριο Στογιάννου μετά τη συζύγου του Λουίζας, τον κύριο Γιουματζίδη και την κυρία Νίνα Γκατζούλη. Η πολιτιστική αξία του ανταμώματος είναι πολύ μεγάλη και τα μηνύματα που πέρασε σπουδαιότατα και με πολλούς παραλήπτες. Η συνέχιση και ενδυνάμωση του μακεδονικού ανταμώματος είναι πολύτιμη για να μεταλαμβαδεύσουμε εις τη νέα μας γενεά την αλήθεια της ιστορίας του τόπου μας. Μία ιστορία μακραίωνη και αποκλειστικά ελληνική. Απόψε στο τρίτο μακεδονικό αντάμωμα βρίσκονται Μακεδόνες από όλες τις Υπήρους. Από την Αμερική δε το χορευτικό της Βοστόνης, οι Ή και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από Φιλαδέλφια το χορευτικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλώς ανταμωθήκαμε και τούτο το καλοκαίρι
είμαστε και πάλι εδώ στην ακριτική μας Ιταριά για να καμαρώσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Τα ελληνικά νιάτα να σέρνουν τους παράδοτους χορούς του τόπου μας, συνοδευόμενοι από σκοπούς της μουσικής μας παράδοσης που αναβρίζουν από τα βάθη των αιώνων σε αυτή τη γη. Ευχαριστούμε τους νέους ορίζοντες για την καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει ξανά. Αυτή τη χρονιά ήρθαμε για το συνέδριο της Παμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία, αλλά συνάμα με το αντάμο μας στη Σιταριά διαξάγεται και το Παγκόσμιο Συνέδριο των Απανταχού Μακεδόνων. Τα συνέδρια δίνουν βήμα διαλόγου, αλλά ένας διάλογος μπορεί να σημαίνει συνάντηση διαφορετικών απόψεων. Σε εμάς όμως τους Μακεδόνες, τους εξελάδους και τους απόδημους υπάρχει ένα κοινό θεμέλιο, ένας κοινός παρονομαστής που πάντα μας ενώνει. Μας συνδέει το κοινό μας παρελθόν και η αδιαπραγμάτευτη ιστορική αλήθεια για τη Μακεδονία και την ελληνική ιστορία της.